Ο Γιώργος Αρματζόπουλος, ο άνθρωπος που έγινε γνωστός για την κλοπή του αιώνα ως ο κλέφτης του Πικάσο, σήμερα βρίσκεται εν κατοίκο περιορισμό με βραχιολάκι επιτήρησης. Θέλω να πω ότι βρίσκω το μέτρο σκληρό. Είμαι αναγκασμένος να έχω ένα βραχιολάκι στο πόδι, το οποίο ανά πάσα στιγμή δείχνει του που είμαι. Χρεώνοντας την πράξη του στην αγάπη του για την τέχνη, πίσω στο 2012, παραβίασε το σύστημα ασφαλείας της Εθνικής Πινακοθήκης και έκλεψε το γυναικείο κεφάλι του Πάμπλο Πικάσο, το έργο Μήλος από την πρώτη περίοδο του Ολλανδού Πιέτ Μοντριάν και ένα σχέδιο θρησκευτικής απεικόνησης των αρχών του 17ου αιώνα που αποδίδεται στον Ιταλό Γκουλιέλμο Κάτσια. Η κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη έγινε είδηση που έκανε το γύρο του κόσμου. Όμως εκείνος με ψυχραιμία παραδέχτηκε πως σκόπευε να επιστρέψει τα έργα στη θέση τους, αλλά δεν το έκανε γιατί είχαν πάνω γενετικό υλικό του. Σήμερα δηλώνει μετανιωμένος για τις πράξεις του, ενώ όπως λέει, η φυλακή πέρασε από πάνω του, αλλά δεν τον ακούμπησε. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου κίνδυνο για την κοινωνία. Και φυσικά άνθρωποι οι οποίοι με γνωρίζουν χρόνια γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν είμαι κίνδυνος για την ελληνική κοινωνία. Όλοι μπορούμε να πέσουμε σε ένα λάθος στη ζωή μας. Και εσύ μπορεί να πας σπίτι σου το βράδυ και σε ένα καυγά με την κοπέλα σου να βρεθείς εκτός εαυτού, τις πετάξεις σε ένα βάζο και να βρεθείς σε μια κατάσταση στην οποία δεν χτυπήσεις φυσικά, μπορεί να χάσει τη ζωή της. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είσαι φωνιάς. Δεν χρειάζεσαι μια δεύτερη ευκαιρία. Γιώργο μου, νομίζω εδώ ότι το σχόλιο σου ήταν άστοχο. Αυτό που καταλαβαίνω ότι ήθελες να πεις είναι ότι καμιά φορά τη στιγμή δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε πόσο κοντά είμαστε και γινόμαστε εν δυνάμει δράστες, αλλά όχι να χτυπήσουμε, να σκοτώσουμε και από εκεί και πέρα ούτε γάτα ούτε ζημιά. Καλά καταλαβαίνω. Βέβαια, όπως το είπες. Ωραία. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, Γιώργο, και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Πόσο εύκολα τελικά ήταν να μπεις στην Εθνική μας Πινακοθήκη και να μπορέσεις να πάρεις 3 πίνακες? Τώρα με γυρνάτε πολλά χρόνια πίσω. Ήταν αρκετά εύκολο. Το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να παρατηρήσω τις συνήθειες των φρουρών. Ξεχνά μου ήταν μια περίοδος η οποία η χώρα μας ήταν σε οικονομική κρίση και είχαν μειώσει κατά πολύ το προσωπικό ασφαλείας, το οποίο έκανε το χώρο της πινακοθήκης πιο ευάλωτο. Όπως είπα, ήταν κάτι πολύ εύκολο. Ήταν δυστυχώς τόσο πολύ εύκολο. Δυστυχώς. Ξέρεις, το ακούω και τρελαίνομαι. Τόσο πολύ εύκολο να πάει κανείς να μπει μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη και να πάρει 3 σπουδαίους πίνακες. Και σε είδα και στη δίκη που έγινε, και έχεις καταδικαστεί βέβαια σε 6 χρόνια με αναστολή και το βραχιολάκι που φοράς στα πόδια σου και είσαι σε κατοίκον περιορισμό. Βγήκες και φωτογραφία με το φύλακα ως αναμνηστική στα δικαστήρια. Δηλαδή, είπες ότι ανεβοκατέβαινες για να τον κουράσεις και ώστε να κάνεις τη δουλειά σου. Και ότι το παρακολουθούσες 6 μήνες αυτό. Ναι, ακριβώς όπως το είπαμε. Είναι τόσο εύκολα τελικά? Κοιτάξτε, να δείτε, δεν είναι η μόνη περίπτωση η δική μας στην οποία με έναν εύκολο τρόπο κάποιοι μπορούν να αρπάξουν έργα ανεκτήμητης αξίας από κάποια μουσεία. Έχουν καταγραφεί και άλλες περιπτώσεις κλοπών στην Ολλανδία, στην Γερμανία, στην Γαλλία, που με πάρα πολύ εύκολο τρόπο έχουν εξαφανιστεί έργα τέχνης. Εσείς τα είχατε μελετήσει? Πώς αποφασίσατε να μπείτε μέσα στην πινακοθήκη και να πάρετε αυτά τα έργα, αφού όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, κάπου τα είχατε παραπεταμένα, ούτε τα είχατε πουλήσει, ούτε κάτι άλλο είχατε κάνει? Ένα άτομο ήταν, όχι άλλα. Ήταν μόνο
ο εντολές μου, ο ναι. κύριος Αρματζόπουλος. Ναι. Όχι, επειδή. Το απλώς, είπα το πληθυντικό. Απλώς του μιλήσατε στο πληθυντικό. Ναι, 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 αυτό, ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Έτσι κι αλλιώς είπε και μέσα. Μην γίνει παρεξήγηση ότι ήταν και άλλα άτομα όχι, εμπλεκόμενα. Είπε και μέσα στο γιατί προσπάθησαν το να του αποδώσουν ότι ήταν και άλλα άτομα, ότι το οποίο δεν απεδείχθη. Δεν απεδείχθη στο δικαστήριο. Ναι. Αρχικά να σας διορθώσω, τα έργα δεν ήταν παραπεταμένα. Όλα τα αίτη τα οποία ήταν στην κατοχή ναι, μου, τα πρόσεξα και επιστράφηκαν στο ελληνικό δημόσιο όπως ήταν στην αρχική τους μορφή. Μα δεν επιστράφησαν τρία νομίζω, γιατί το τρίτο ήταν κατεστραμμένο. Ή κάνω λάθος. Ναι, μιλάμε για τον όρο που χρησιμοποιήσατε παραπεταμένα. Ναι, το λέω. Ήταν... Θα σας εξηγήσω πώς το λέω. Λέω ότι αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι τα είχατε βάλει σε ένα κλειστό δωμάτιο ενός συγγενικού σας προσώπου. Και μετά τα πήγατε σε ένα ρέμα, αφού τα αμπαλάρατε. Σωστά. Την εποχή κίνηση ζούσα με, τον, με ένα συγγενικό πρόσωπο, θείος μου, στον Περισσό. Εγώ ζούσα στην Αγγλία τότε, δεν ήμουν στην Ελλάδα. Και σε όλες τις επιστροφές, όταν ερχόμουν πίσω στην Ελλάδα, μέσα στο δωμάτιό μου ήταν κρεμασμένοι αυτοί οι πίνακες. Μαζί με άλλους της προσωπικής μου συλλογής. Τι ήθελε, εγώ κύριε Κεχαγιόγλου, θέλω να καταλάβω. Τι μπορεί να τους θέλει αυτούς τους πίνακες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δηλώνει συλλέκτης θέλει να τους βλέπει και να τους καμαρώνει, αλλά τους έχει κλέψει από την Εθνική Πινακοθήκη. Ερωτήθηκε ο εντολέας μου, ο κύριος Αρματζόπουλος, γι' αυτό και στην ανάκριση και στο δικαστήριο. Μπορεί όλοι οι ακροατές απόψε, οι τηλεθεατές, να πούνε ότι ήταν μια στρεβλή, ότι είχε μια στρεβλή αντίληψη περί φιλοτέχνου. Αλλά η εξήγηση την οποία έδωσε εξ αρχής ήταν ακριβώς αυτή. Ότι από μεγάλη αγάπη προς την τέχνη, τους πήρε τους πίνακες, τους έκλεψε, ήταν ομολογημένη η κλοπή. Έμειναν 10 χρόνια στην κατοχή του. Απεδείχθη ότι δεν επιχείρησε ποτέ να προσεγγίσει κάποιους για να αγοραστούν αυτοί οι πίνακες. Ο Πικάσο, μπορεί να, είπαν πολλοί ειδικοί ότι μπορεί να φτάνει τα 30, 40, 50 εκατομμύρια ευρώ περίπου η αξία του, εάν πουληθεί στη μαύρη αγορά, ας πούμε, όχι σε επίσημη δημοπρασία. Μα φυσικά, δεν θα μπορούσε να αφού πουληθεί πρόκειτο περί κλαπέντος έργου. Λοιπόν, πολλοί μπορεί να κατηγορήσουν τον εντολέα μου ότι είχε μια στρεβλή αντίληψη περί τέχνης. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτή είναι η εξήγηση την οποία έδωσε και στον ανακριτή, ο οποίος έκανε δεκτή και την αίτηση αποφυλακίσεώς του, ένας εκλεκτός δικαστής, ο κύριος Μαρνέρης. Και δεν το λέω επειδή τον αποφυλάκησε. Το λέω επειδή το πιστεύω. Και όταν δεν πιστεύω κάτι, δεν το λέω δημόσια. Και κατόπιν και το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, άκουσε αυτή την εξήγησή του, διότι χωρίς την ενεργό συμμετοχή και μεταμέλεια, έμπρακτη μεταμέλεια, όχι στα λόγια, του κυρίου Σαρματζόπουλου, οι πίνακες, ο Πικάσο και ο δεύτερος, δεν πρόκειται ποτέ να επιστραφούν στην ιδιοκτησία του ελληνικού λαού. Επειδή ο ίδιος τους υπέδειξε στην ασφάλεια που τους τοποθέτησε, οι πίνακες ξαναγύρισαν στην Εθνική Πινακοθήκη και εκτίθενται εκεί. Και αυτό το εξετίμησε και το δικαστήριο, διότι του αναγνώρισε ελαφρυντική περίσταση και τον κατεδίκασε σε μια χαμηλή ποινή καθρήξεως, που όπως επισημάνατε, με την έφεση να έχει αναστέλουσα δύναμη. Γι' αυτό είναι και στο σπίτι του. Πάντως, όπου και να συζήτησα για τον Γιώργο που συζητάμε τώρα και που είναι σε κατοίκον περιορισμό στο σπίτι του με βραχιολάκι και είναι λογικό, απέχει απόσταση, δεν θα μπορούσε να είναι εδώ σήμερα γιατί είναι πάνω από τα 3 χιλιόμετρα. Ναι, οπότε, του δόθηκαν τα 3 χιλιόμετρα έτσι, να μπορεί να κινείται. Για να μπορεί να κινείται όπως κάναμε το βίντεο έξω από ναι, το ναι, σπίτι ναι, και ναι. μπορέσαμε να το κάνουμε στην αρχή. Γιώργο, θέλω να καταλάβω για σένα. Τι σου παιδίσουν από μικρός, δηλαδή πραγματικά, πώς σου ήρθε δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, έχω μια ήρεμη ζωή, πηγαίνω στο Λονδίνο, δουλεύω, ξέρεις έχω μελετήσει πάρα πολύ. Όχι τώρα που είσαι εδώ στην παρέα, από τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό, ο κύριος Κεχαγιόγλου το ξέρει, του έλεγα πάντα, μα είναι πραγματικά φιλότεχνος, δηλαδή αγαπούσε την τέχνη και έτσι ήθελε να τους έχει και να τους θαυμάζει. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό. Αυτό έγινε όμως, αυτό απεδείχθη. Ναι, αλλά θέλω να καταλάβω. Πώς μεγάλωσε, σε τι οικογένεια μεγάλωσε. Και μάλιστα είδα ότι πίσω τώρα, ας πούμε, κάθισε και πίσω ότι υπάρχει ένας πίνακας. Δεν ξέρω τι πίνακας είναι, αλλά φαίνεται ότι σου αρέσουν οι πίνακες, τα έργα τέχνης. Ακούστε να δείτε κάτι. Η οικογένειά μου με ανέθεψε με βάση τα πρότυπα
στο να είσαι ένας τίμιος άνθρωπος στη ζωή σου και να πορεύεσαι πάντοτε έτσι. Ένας κανόνας τον οποίο πάντοτε ακολουθούσα σε όλη μου τη ζωή. Όλοι μπορούμε στην πορεία μας να κάνουμε κάποιο λάθος. Έκανα ένα λάθος λοιπόν στην πορεία μου, το οποίο το πληρώνω ακριβά αυτή την ώρα. Οι γνωστοί μου και οι φίλοι και συνεργάτες, όσο ήμουνα στην Ελλάδα μέχρι τα 33 μου, γνωρίζουν κατά πόσο φιλότεχνος ήμουνα. Γνωρίζανε και την αγάπη μου για την τέχνη. Ναι, βέβαια, διάλεξα τον λάθος τρόπο, διαστρεβλωμένο, στο να αποκτήσω δύο ακριβά έργα τέχνης. Πρέπει να καταλάβετε ότι αν κάνουμε πέρα την πράξη της κλοπής, το να κατέχεις δύο τέτοια έργα μεγάλης αξίας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, γίνεσαι παράλληλα και ένα κομμάτι της ιστορίας τους και της ιστορίας του καλλιτέχνη. Εντάξει, χαμογέλασα κι εγώ και ο κύριος Κεχαγιόγλου. Δεν στο είχε πει. Όχι, μου το είχε πει. Σε ευνηδίασε με αυτό. Όχι, δεν με ευνηδίασε καθόλου. Απλώς το επαναλαμβάνει και σήμερα. Και αυτό μου είπε ο κύριος Αρματζόπουλος την πρώτη φορά που μου τηλεφώνησε και την επισκέφτηκα και στην ασφάλεια, στη Γαδά. Διότι είχα την ίδια απορία με αυτή που έχετε κι εσείς. Καλά, έχω πάρα πολλές απορίες. Κοιτάξτε, οφείλω να πω, μια και το θέσατε, ότι μπορεί κάποιος να έχει διαπράξει ένα αδίκημα και να παραμένει φιλότεχνος. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Καλά, τον οποίοι... φοβάμαι, μην ξαναμπεί στην πινακοθήκη. Όχι, διότι τώρα μου που το έχει πάρει και το κολλάει. Όχι, εργάζεται έντιμα όπως εργαζόταν σε όλη του τη ζωή και τώρα εργάζεται, στην απόσταση αυτή των 3 χιλιόμετρων που του επιτρέπεται. Όμως όλη του τη ζωή εργαζόταν. Ζούσε από το μεροκάματο. Δεν Μα έκανε κάτι διαφορετικό. Στο Λονδίνο ήσουν Γιώργο. Ναι. Ναι, και πηγαίνω ερχόσου να θαυμάζει τα έργα. Όταν ερχόταν στην Ελλάδα, αυτή τη ερωτήση που κάνετε, τις έκανα και εγώ. Αλήθεια. Διότι προσπαθούσα να αντιληφθώ από την πρώτη μας γνωριμία με τη σύλληψη, την πρώτη μέρα που συνελήφθη και με τηλεφώνησε, και προσπαθούσα να καταλάβω ποιος ήταν ο τελικός στόχος αυτής της απόκτησης. Εγώ ξέρεις τι προσπαθούσα να καταλάβω όταν σε γνώρισα και συζητούσαμε. Τι ζωή άνθρωπος είναι αυτός απέναντι που δεν τους έκανε και τίποτα και έφαγε και 6 χρόνια με αναστολή και είναι με το βραχιολάκι, αφού τελικά δεν καταλαβαίνει. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, θα επαναλάβω τα λόγια του Διευθυντή Συντηρητή Έργων Τέχνης της Πινακοθήκης. Όταν ερωτήθη για την κατάσταση των έργων, στην οποία βρεθήκανε τα έργα, ο κύριος Δουλγερίδης είπε στις αρχές ότι ο άνθρωπος που τα κατήχε, που τα έκλεψε και τα κατήχε για 19 χρόνια, τα διατήρησε σε αυτή την κατάσταση, είτε επειδή ήταν χαζός ή επιπόλαιος, ή από την αγάπη του για την τέχνη, για τα έργα. Στο ακροατήριο, στην αγόρευσή μου, είπα στους δικαστές το εξής. Θα μπορούσε κάλλιστα να αναζητήσει να πουλήσει τα έργα στη μαύρη αγορά σε κάποιον Ρώσο, σε κάποιον Άραβα, φιλότεχνο, δισεκατομμυριούχο. Εάν το έργο, το οποίο προέρχεται από κλοπή, έτσι, από άδικη πράξη, επολύτω έναντι 5-10 εκατομμυρίων κατά την καθομιλουμένη, αν το σκότωνε, αν είχε σκοπό να βγάλει λεφτά από αυτή την υπόθεση, για την κλοπή στην οποία προέβη, αυτό το έργο θα είχε εξαφανιστεί σε κάποια ιδιωτική συλλογή κάπου στα Εμιράτα ή στις Αραβικές χώρες, σε κάποιο παλάτι μέσα. Ο εντολέας μου θα ήταν με 5-10 εκατομμύρια ευρώ αντί το 40-50 που αξίζει ο Πικάσο και η υπόθεση θα είχε τελειώσει. Επαναλαμβάνω για να ακουστεί και να γίνει αντιληπτό. Τα έργα βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στην ιδιοκτησία του ελληνικού λαού, στον οποίο ελληνικό λαό τα αφιέρωσε ο Πάμπλο Πικάσο για την αντίστασή του κατά τον Ναζί, λόγω του Γιώργου Σαρματζόπουλου. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην υποδείξει που είναι τα έργα, να συλλαμβανόταν. Δεν υπήρχε απόδειξη ότι ο ίδιος έκανε την κλοπή. Δεν υπάρχει γενετικό υλικό στην Εθνική Πινακοθήκη. Να ρωτήσω όμως κάτι. Του. Νομίζω άλλαξε και ρούχα για να μπει μέσα. Το υπάρχει μια ολόκληρη περιγραφή. Ναι. Ναι. Αλλά λέω δεν υπάρχει, αγαπητή κυρία Κουτσελίν, δεν υπάρχει γενετικό υλικό στην Εθνική Πινακοθήκη δικό του. Εάν ειρνείτο ότι ο ίδιος διέπραξε την κλοπή, δεν υπήρχε απόδειξη καταδίκης του. Κατεδικάστη επειδή ομολόγησε και επειδή μετάνιωσε και ομολόγησε. Γι' αυτό και αντιμετωπίστηκε από την ελληνική δικαιοσύνη με επίοικια. Γιώργο,
Πώς νιώθεις σήμερα, θέλω τόσα πολλά να σε ρωτήσω, πώς νιώθεις σήμερα, έτσι που βγαίνεις σε μια εκπομπή, που είσαι από το σπίτι σου με βραχιολάκι, που μιλάς για την πράξη σου. Είμαι φιλοξενούμενος, δεν είναι το σπίτι μου εδώ. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να δώσω τα προσωπικά σου δεδομένα. Ξέρεις, Γιώργο, έχω μια διακριτικότητα σε αυτά τα πράγματα και θέλω έτσι να... ούτε να υποτιμήσω τη σχέση μας, θέλω επίσης όρις να παίξουμε μπάλα εδώ στη βραδινή ζώνη. Θέλω λοιπόν να μου πεις, αλήθεια, με το χέρι στην καρδιά, έχεις μετανιώσει για την πράξη ή αν ξαναγεννιώσουν το ίδιο θα το έκανες για να περάσεις από αυτή τη διαδικασία για την αγάπη σου για την τέχνη. Φυσικά και έχω μετανιώσει και αυτό αποδείχθηκε και εμπράκτος. Φυσικά και έχω μετανιώσει. Είναι μια πράξη η οποία δεν θα την συνιστούσα σε κάποιον να την κάνει. Είναι καλύτερα στο να απολαμβάνεις και να αποκτήσεις κάποια υλικά αγαθά στη ζωή σου δουλεύοντας, παρά να προβαίνεις σε τέτοιες πράξεις για να τα αποκτήσεις. Θα σου ήταν δύσκολο να μου περιγράψεις εκείνους τους 6 μήνες που στηνώσουν απέναντι από την Πινακοθήκη και τη μελετούσες? Τι να σας περιγράψω, το θεωρώ λίγο... Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι περήφανος για την πράξη. Δεν είναι κάτι το οποίο... εγώ ελπίζω στο να βγει αργότερα κάποιο φιλμ σε κάποια μεγάλη εταιρεία παραγωγής για να δείτε τις λεπτομέρειες εκεί. μια και το χαρακτηρίσατε την κλοπή του αιώνα. Ναι, έτσι. Είναι η κλοπή του αιώνα για την Ελλάδα, είναι η κλοπή για του την Ελλάδα, αιώνα. Ναι. Συγγνώμη. Για την Ελλάδα, ναι. Αλλά προσπάθησαν να τον εμπλέξουν και σε άλλες κλοπές και απεδείχθη ότι ήταν συκοφαντικό. Και το αποδείξαμε ότι ήταν συκοφαντικό στο δικαστήριο. Εγώ όταν ήρθα από την επαρχία, αγαπημένε μου Γιώργο, και πήγα για πρώτη φορά στην Πινακοθήκη, κοιτούσα γύρω-γύρω και θαύμαζα όλα αυτά που έβλεπα. Λογικό είναι... Και εσύ, μπαίνοντας και παρατηρώντας όλη αυτή την κατάσταση, να μπαίνει στη λογική εκείνου του μικρού παιδιού που αρχικά θαυμάζει αυτά που βλέπει. Και στην πορεία σχεδιάζει στο μυαλό του. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω και μόλις το πήρατε από το μυαλό μου. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα το μοιραστείς αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Κύριε Κεχαγιόγλου, είμαστε εδώ παρέα μετά τις διαφημίσεις. Ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος που φαίνεται ότι έκλεψε τα 3 έργα τέχνης μέσα από την Πινακοθήκη. Και Γιώργο, ρωτάει ο κόσμος, και δικαιολογημένα για μένα, αν το θες, αφού σου άρεσαν τόσο πολύ τα έργα τέχνης, γιατί δεν μπήκες στη διαδικασία να αγοράσεις αντίγραφα? Το άκουσα το ερώτημα. Γιώργο, το άκουσα το ερώτημα. Όχι. Γιατί δεν μπήκες στη διαδικασία να αγοράσεις αντίγραφα και έπρεπε να κλέψεις τα έργα τέχνης? Έπεσε η γραμμή. Κύριε Κεχαγιόγλου, μέχρι το... Να απαντήσω εγώ εκ μέρους του. Ως άρχον δικαιοφύλαξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παρακαλώ, απαντήστε μου. Όχι, η απάντηση δεν είναι υπό αυτή την ιδιότητα, ως δικηγόρος του. Εντάξει, το προτιμάτε δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Ακούστε, ο ένας είναι ένας τιμητικός τίτλος που μου τον αναφέρετε, αλλά εγώ δικηγόρος γεννήθηκα, δικηγόρος θα πεθάνω. Υπερασπιστής. Έτσι, έτσι. Είχαμε πει και σε μια φορά που ήμασταν πάλι μαζί ότι, για να παραφράσω να κάνουμε και λίγο χιούμορ, ότι για μένα νόμος είναι το δίκαιο του πελάτη. Εντάξει. Αλλά το δίκαιο του. Εντάξει. Του αδικημένου, του κατηγορουμένου. Δεν ξέρω αν είναι τώρα Γιώργο, στη σύνδεση. Γιώργο, μας ακούς? Ο Γιώργος. Για να μην απαντήσω εγώ. Ωραία, να συνεχίσουμε λοιπόν ως ότου αποκατασταθεί. Φυσικά και τον ενδιέφερε, από ό,τι μου είπε, φυσικά, το πρωτότυπο. Αντίγραφα υπάρχουν δισεκατομμύρια. Αν θυμάστε στα νιάτα μας, σε πολλά σπίτια στην Αλθίνα, στην επαρχία, υπήρχαν 2 κλασικοί πίνακες. Ή η Τζοκόντα ή ο καπετάνιος, ο ναυτικός. Ναι, με την πίπα. Οπότε, πολλοί τα είχαν στα σπίτια τους και τους άρεσαν. Με ενημερώνουν ότι ο Γιώργος είναι στην παρέα. Απαντήσει, Γιώργο, γιατί τα αυθεντικά και όχι τα αντίγραφα, ρωτάει ο κόσμος, δικαιολογημένα για μένα. Κανείς δεν θα ήθελε να γίνει κομμάτι της ιστορίας ενός καλλιτέχνη μέσω αντίγραφα. Θέλω να μου πεις πραγματικά, αν σε αυτή τη διαδικασία η σύντροφος της ζωής σου, οι άνθρωποι της ζωής σου,
σε μάλωσαν εντός και εκτός εισαγωγικών για αυτή σου την πράξη. Δηλαδή, αν θέλεις, πάρ το όπως θέλεις αυτό που θα σου πω. Αν σου είπαν, γιατί ρε παιδί μου μπήκε στη διαδικασία να κάνεις μια τέτοια πράξη, να είσαι ο άνθρωπος που έχει συμμετάσχει στην κλοπή του αιώνα για την ελληνική πραγματικότητα. Το λέει δεν ο κόσμος. Δεν συμμετείχα, ναι. Δεν υπήρχαν σύγχρονα λέει... για να συμμετάσχω. Το έκανες μόνος σου, το λέει ο κόσμος πάντως. Το λέει ο κόσμος και το ρωτάω για να μην νομίζει κανείς ότι σου χαϊδεύουμε τα αυτιά. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει κλέψει τρεις πίνακες από την Εθνική Πινακοθήκη και μάλιστα με τον τρόπο που έχουμε πει. Άρα η ερώτησή σου ποια είναι. Η ερώτησή μου, Γιώργο, είναι αν σε όλη αυτή τη διαδικασία τι σου είπαν οι δικοί σου άνθρωποι, οι άνθρωποι που εμπιστεύεσαι, που τους είχες κοντά σου. Ήξερε κάποιος ότι έχεις... Πέσανε αυτούς... από τα σύννεφα. Πέσανε από τα σύννεφα. Βέβαια πέσανε από τα σύννεφα, διότι όταν έχεις έναν πατέρα, έναν σύντροφο, ο οποίος ξέρεις ότι σε όλη τη ζωή πηγαίνει ευθεία και ξαφνικά λοξοδρομεί και είναι ένα μυστικό αυτό το οποίο το γνωρίζει μόνο αυτός και ξαφνικά πέφτουν όλοι από τα σύννεφα, έχεις να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις. Έτσι δεν είναι. Φυσικά αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν το ποιόν σου, στη δικιά μου περίπτωση το δικό μου ποιόν. Και καταλαβαίνω ότι ήταν ένα λάθος επιπολαιότητας, ένα λάθος το οποίο... Εντάξει. Το πληρώνεις. Ο Δημήτρης ο Σακάς, όχι. Ο Δημήτρης ο Σακάς που είναι στα social media της εκπομπής έχει ερώτημα. Έλα, Δημήτρη μου. Ναι, Ζήνα, έχουμε πάρα πολλά σχόλια. Και το είδα κι εγώ, Δημήτρη. Μπήκα μέσα λίγο και διάβαζα. Γίνεται χαμός πραγματικά. Ο κόσμος, αυτό που βλέπω, είναι ότι δεν πιστεύει ότι ο Γιώργος έχει κλέψει τα έργα επειδή είναι φιλότεχνος για προσωπική του χρήση. Θεωρεί πως πραγματικά ήθελε να τα πουλήσει και κάτι στην πορεία στράβωσε. Αν μπορεί ο Γιώργος να απαντήσει στον κόσμο σε αυτό, γιατί το ρωτάνε πάρα πολύ. Το είδα κι εγώ. Κάτι στην πορεία... Ναι. Θα απαντήσω εγώ πριν απαντήσει ο Γιώργος. Ναι. Γιατί θα απαντήσω με βάση τη δικογραφία. Ο Γιώργος, ο εντολέας μου, θα απαντήσει με βάση το τι ήθελε και πίστευε ο ίδιος. Προκάλεσα δημοσίως μετά τη σύλληψή του, διότι πολύ ανεύθυνο υπεύθυνοι ανακατεύτηκαν στο θέμα και προσπαθήσανε να αποκτήσουν δημοσιότητα από αυτήν την υπόθεση. Διεθνώς και εν Ελλάδη, οι οποίοι λέγανε ότι προσπάθησε να πουλήσει τα έργα, αυτό που πολλοί ακροατές πιστεύουν, χωρίς να γνωρίζουν κάτι περισσότερο. Προκάλεσε λοιπόν όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει, είτε στο εξωτερικό, είτε στην Ελλάδα. Με την έννοια ότι πήγε κάπου να τα με πουλήσει. Με την έννοια ότι απευθύνθηκε σε οποιονδήποτε συλλέκτη, εκατομμυριούχο, πλούσιο, μη πλούσιο, σε οπουδήποτε παγκοσμίως και τους είπε ότι έχω έναν Πικάσο. Δεν χρειαζόταν να τον παρουσιάσει. Μπορούσε να δείξει μια φωτογραφία του πίνακα που έχει στα χέρια του. Στο κινητό του. Να πει ότι έστειλε ένα μήνυμα ή δεν έστειλε μήνυμα ή απευθύνθηκε ή τηλεφώνησε ή έβαλε έναν τρίτο μεσολαβητή. Ότι έχω στα χέρια μου, επί 10 χρόνια είχε, επί 9,5 χρόνια είχε τους πίνακες. Ότι έχω στα χέρια μου αυτόν τον πίνακα, ας πούμε για τον Πικάσο, που είναι μεγάλης αξίας, και επιθυμώ να τον πουλήσω. Σε αυτή την πρόκληση που απίφθηνα ως δικηγόρος του, ουδής απήντησε. Είπα ότι έρχεται το δικαστήριο. Είναι η ώρα της δικαιοσύνης. Οι δικαστές, ο εισαγγελέας περιμένουν να ακούσουν. Έχει κάποιο στοιχείο εκτός από το να κουτσομπολεύει δημοσίως να πει ότι προσπάθησε ο κύριος Ραματζόπουλος να πουλήσει το έργο κάπου. Που δεν ακούστη. Οπότε η απάντηση στους αγαπητούς. Και είναι πολλά τα μηνύματα, το διάβασα και εγώ και στο Twitter λοιπόν, και παντού. Λοιπόν, για να απαντήσω εγώ που είμαι ο συνήγορός του, είναι ότι κανένα στοιχείο δεν υπάρχει ότι οποτεδήποτε προσπάθησε να πουλήσει, αποπειράθηκε να πουλήσει. Πάντως, η ελληνική αστυνομία έδωσε συνέντευξη τύπου και είπε αναλυτικά πώς έφτασε στο Γιώργο, πώς και βρήκε... Και είπε ότι τους οδήγησε ο ίδιος στα έργα, το οποίο ήταν άθικτα. Απλώς θέλω να πω ότι έγινε και μια γκάφα μέσα στην ελληνική αστυνομία, όπου έπεσε το έργο τέχνης κάτω και πήγε ο αστυνομικός και το ξαναμάζεψε. Δηλαδή, πάντως, έγινε όλος αυτός ο ντόρος... Γίνονται αυτά, αλλά πάντως... Για τα έργα τέχνης. Πάντως, από τον πελάτη μου, τα έργα ήταν άθικτα. Εντάξει. Επέστρεψαν άθικτα στην αξία τους. Το ένα δεν βρέθηκε. Ήταν ένα πολύ χαμηλής αξίας χαρακτικό. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα βάζες ένα τίτλο ζωής, έτσι, σε αυτή σου την πράξη, μέχρι τώρα. Να μην βρεθεί κανείς στη θέση μου και να μην διαφράζονται τέτοιες πράξεις. Μπράβο. Εγώ θα έβαζα
μια και αναφέρθηκες νωρίτερα και έχουμε αυτή τη σχέση με, και οι δυο μας με την Εκκλησία και με τη θρησκεία ευρύτερα, θα έβαζα τον τίτλο, αν με ρωτήσεις, ότι από τη στιγμή που ο πρώτος που μπήκε στον Παράδεισο ήταν ο μετανοημένος ληστής, τότε έχει δικαίωμα να μπει και ο μετανοημένος κλέφτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κεχαγιόγλου. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Γιώργο, καλό ξημέρωμα, καληνύχτα.